Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί είναι τόσο υπέροχο. Θα ήθελα να διαβάσουμε λίγα εδάφια, αδερφοί μου, από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, από την 875 σελίδα και το 36 εδάφιο, από το κεφάλαιο ΚΣ. Για αυτόν που θα διαβάσουμε, για αυτόν που έγινε θυσία για μας επάνω στο Σταυρό. 875 σελίδα, ΚΣ κεφάλαιο, 36 εδάφιο. Τότε έρχεται με ταυτόν ο Ιησούς εις χωρίον λεγόμενο Γεσθημανή και λέγει προς τους μαθητάς, «Καθίσατε αυτού έως σου υπάγω και προσευχηθώ εκεί». Και παραλαβών τον Πέτρο και τους δύο υιούς του Ζεβεδαίου, ήρχισε να λυπάται και να αδειμονεί. Τότε λέγει προς αυτούς, «Περίλυπος είναι η ψυχή μου ως θανάτου, μείνατε εδώ και αγρυπνείτε με τεμού». Και προχωρήσας ο λίγον, έπεσε επί πρόσωπο αυτού προσευχόμενος και λέγον, «Πάτερ μου, αν είναι δυνατόν, ας παρέλθει από εμού το ποτήριον τούτο, πλην ουχή ως εγώ θέλω, αλλά ως εσύ». Και έρχεται προς τους μαθητάς και βρίσκει αυτούς κοιμόμενους και λέγει προς τον Πέτρο, «Ούτε δεν ειδυνθείτε μία ώρα να γρυπνήσετε με τεμού, αγρυπνείτε και προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε εις πειρασμό, το μεν πνεύμα πρόθυμο, η δε σάρξ ασθενή». Πάλι εκ δευτέρου πήγε και προσευχήθη λέγον, «Πάτερ μου, αν δεν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει από εμού, χωρίς να πιω αυτό, γεννηθεί το θέλημά σου». Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμόμενους, διότι οι οφθαλμοί αυτών ήσαν βεβαρημένοι. Και αφήσεις αυτούς πήγε πάλι και προσευχήθη εκ τρίτου, υπόν τον αυτόν λόγο. Τότε έρχεται προς τους μαθητάς αυτού και λέγει προς αυτούς, «Κοιμάστε το λοιπόν και αναπάβεστε, ιδού επλησίασε η ώρα και ο Υιός του ανθρώπου παραδίδεται εις χείρας αμαρτωλών. Εγέρθη, ας υπάγομαι, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με». Και ενώ αυτός ελάλη, έτι ιδού ο Ιούδας εις των δώδεκα ήλθε με ταυτού όχλος πολλής με τα μαχαιρών και ξύλων παρά των αρχιερέων και πρεσβυτέρων του λαού. Ο δε παραδίδων αυτών έδωκε εις αυτούς σημείων λέγον, «Ότι να φιλήσω, αυτός είναι, πιάσετε αυτόν». Και ευθύς πλησιάσας προς τον Ιησού, είπε, «Χαίρε Ραβή», και καταφύλησε αυτόν. Ο δε Ιησούς είπε προς αυτόν, «Φίλε, γιατί ήλθες». Τότε προσελθόντες επέβαλαν τα σχήρας επί τον Ιησού και επιάσαν αυτόν. Και ιδού εις το μετά του Ιησού εκτείνα στη χείρα, έσυρε τη μάχαιρα αυτού και χτυπήσε στον δούλο του αρχιερέως, απέκοψε το οτίο αυτού. Τότε λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Επέστρεψον τη μάχαιρά σου εις την τόπο αυτής, διότι πάντες όσοι πιάσωσι μάχαιρα, δια μάχαιρας θέλουσε απολεστεί. Νομίζεις ότι δεν δύναμε ήδη να παρακαλέσω τον πατέρα μου και θέλει στήσει πλησίων μου περισσότερους παρά 12 λεγεώνας αγγέλων? Πώς λοιπόν θέλουσε πληρωθεί η εγγραφέ ότι ούτω πρέπει να γίνει?» Εν εκείνη την ώρα είπε ο Ιησούς προς τους όχλους, «Ως επιληστήν εξήλθατε με τα μαχαιρών και ξύλων να με συλλάβετε. Καθήν ημέρα κάθεν πλησίων ημών διδάσκων το ιερό και δεν με πιάσατε. Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθώσουν η γραφέ των προφητών». Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντες αυτόν και έφυγαν. Οι δε πιάσαντες τον Ιησού έφεραν προς τον Καϊάφα τον αρχιερέα, όπου συνήκθησαν οι γραμματείς και οι πρεσβύτεροι. Ο δε Πέτρος ακολούθη αυτόν από μακρόθεν ως της αυλής του αρχιερέως και εισελθόν έσω εκάθετο μετά των υπηρετών για να ειδεί το τέλος. Οι δε αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι και το συνέδριο όλο ζήτουν ψευδομαρτυρίαν κατά του Ιησού για να θανατώσουν σε αυτόν. Και δεν έβρον, και πολλών ψευδομαρτύρων προσελθόντων δεν έβρον, ύστεραν δε προσελθόντες δυο ψευδομάρτυρες είπαν, ούτως είπε, «Δύναμε να χαλάσω το ναό του Θεού δια τριών ημερών να οικοδομήσω αυτόν». Και σηκωθήσω αρχιερεύς είπε προς αυτόν, «Δεν αποκρίνεσαι, τι μαρτυρούσι ούτη μπέτα σου, ο δε Ιησούς εσιώπα». Και αποκριθήσω αρχιερεύς είπε προς αυτόν, «Σε ορκίζω εις τον Θεό το ζώντα να επείς προς ημάς, εάν εσύ είσαι ο Χριστός ο Υιός του Θεού». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Συ είπες πριν σε
Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Συ είπας πλην σας λέγω, εις το εξής θέλετε ειδή των Υιών του ανθρώπου καθήμενον εκ δεξιών της δυνάμεως και ερχόμενον επί των εφελών του ουρανού». Τότε ο αρχιερεύς διέσχισε τα ημάτια αυτού λέγον ότι βλαστήμησε, τι χρία έχουμε πλέον μαρτύρων, ειδού τώρα εκούσατε τη βλαστημία αυτού, τι σας φαίνεται. Και εκείνοι αποκρίθεσαι είπαν, ένοχος θανάτου ήταν, θανάτου είναι. Τότε ενέπτυσαν το πρόσωπο αυτού και γρώθησαν αυτόν, άλλοι δε ράπησαν λέγοντες, προφήτευσον σημάς Χριστέ, τι είναι ως τη σε εκτύπησε, αμήν. Η θυσία του Ιησού Χριστού πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Τα πάντα είναι έτοιμα. Ο δρόμος προς το Γολγοθά έχει ανοιχθεί. Η πορεία προδιατεταγμένη από τον Πατέρα τον Ουράνιο. Και δεν χρειάζεται να θυμόμαστε τη θυσία κάθε Πάσχα. Κάθε μέρα πρέπει να θυμάσαι τη θυσία που έκανε ο Χριστός για σένα. Την προσφορά και τη θυσία που έδωσε τη ζωή του αντίλητρο για τη δική σου ζωή, που πλήρωσε ο Χριστός για τη δική σου αμαρτία επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και έδωσε ο Πατέρας, ο Ουράνιος, τον Ιησού Χριστό για να μην απολεστείς εσύ, αλλά να έχεις ζωή αιώνια. Σου χάρισε ο Χριστός με τη θυσία του τη ζωή την αιώνια. Δεν μπορούσε να ανοίξει πόρτα του ουρανού, δεν μπορούσε να εισέλθουμε στη ζωή την αιώνια, εάν δεν θυσιαζόταν ο Ιησούς Χριστός για μας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό που έκανε, για τη θυσία, για την προσφορά που έδωσε για εμάς, για να μην χαθούμε αιώνια. Και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, γνωρίζοντας την ώρα, γνωρίζοντας ότι ο καιρός έφτασε, το πλήρωμα του χρόνου έφτασε, που έπρεπε να ανέβει επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά και η αγωνία στο πρόσωπό του, η αγωνία στην καρδιά του για αυτό το οποίο θα συνέβαινε και ήξερε το δρόμο, τι πρέπει να κάνει. Ήξερε τι θα γίνει και ήξερε και τι πρέπει να κάνει την κατάλληλη στιγμή. Και εσύ ξέρεις τι θα γίνει. Γνωρίζεις ότι θα έρθει ο Χριστός να σε παραλάβει. Το διαβάσαμε. Θα έρθει πάλι στις νεφέλες, λέει. Θα έρθει ο Κύριος. Και τώρα πρέπει να σταθείς όπως στάθηκε ο Κύριος. Και ο Κύριος πήγε στη Γεσθημανή. Γιατί έπρεπε να πάει στην προσευχή. Να πάει στην εξήτηση. Να ζητήσει και με το ανθρώπινο, με την ανθρώπινη σκέψη να παρέλθει το ποτήριο τούτο από μπροστά του, να μην το πιει, αλλά ήξερε ότι πρέπει να το πιει όλο το ποτήρι, όσο και απικρό και να είναι. Εσύ το ξέρεις ότι πρέπει να το πιεις όλο το ποτήρι, το πικρό. Έχεις πάρει την απόφαση να το πιεις, γιατί ο Χριστός ήταν αποφασισμένος. Έλεγε, Πατέρα, πάρε το ποτήρι αυτό από μπροστά μου, αλλά ήταν αποφασισμένος γιατί συμπληρώνει, θα γίνει πλην όχι όπως εγώ, αλλά κατά το θέλημά σου. Είσαι αποφασισμένος να πιεις όλο το ποτήρι το πικρό, κατά το θέλημα του Πατέρα του Ουράνιου. Είμαστε αποφασισμένοι να έρθει ο Χριστός και να γίνει στη ζωή μας ακριβώς το δικό του σχέδιο. Μας στενεύομαι, στεναχωριέμαι, μα είναι δύσκολα. Μα έχω θλίψει. Πρέπει να υπομείνεις και να το πιείς αυτό το ποτήρι της θλίψης και της στεναχώριας, του ονειδισμού, να σηκώσεις το σταυρό σου που σου έδωσε ο Χριστός. Να μην τον παρατήσεις και να φύγεις, γιατί δεν θα δεις την Ανάσταση, δεν θα δεις το σώμα σου να μεταμορφώνεται, δεν θα δεις τη Βασιλεία των Ουρανών, δεν θα δεις με τα μάτια σου τη γη τη μακράν, δεν θα δεις το Βασιλέα εν τη ωραιότητα αυτού. Δεν θα δεις όλα αυτά που ετοίμασε ο Πατέρας, ο Ουράνιος, αν παρατήσεις το σταυρό σου. Πες, Κύριε, δώσ' μου δύναμη να σηκώσω το σταυρό. Δώσ' μου δύναμη, Κύριε, να πιω όλο το ποτήρι, το πικρό. Δώσ' μου θάρρος και ελπίδα στην καρδιά μου και πίστη για να περάσω αυτό το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία σου, Πατέρα. Δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω, αδερφοί, αλλά θέλουμε να πάμε μπροστά. Θέλουμε να πάμε μπροστά, εκεί που είναι η χαρά,
τώρα μπορεί να έχεις θλίψη. Αλλά έρχεται ο Κύριος σήμερα να σε παρηγορήσει. Γιατί μέσα από αυτή τη θυσία ήρθε η Ανάσταση. Ο διάβολος οριότανε. Ήθελε να βάλει στο χέρι του το Χριστό. Ήθελε να συντρίψει τα έργα του φωτός. Αλλά ο Κύριος, ο αιώνιος Θεός, σύντριψε τα έργα του σκότους με την Ανάσταση. Αναστήθηκε ο Χριστός και σου χάρισε τη Βασιλεία των Ουρανών και τη ζωή την αιώνια. Να μην θυμάσαι μόνο αυτή τη θυσία κάθε Πάσχα, αλλά κάθε μέρα, όπως είπαμε, να έρχεται σε ενθύμηση ότι ο Χριστός πέθανε για σένα και να βγαίνει μια ευγνωμοσύνη μέσα από την καρδιά σου και να του λες: Χριστέ μου, σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ που πέθανες για μένα, που υπέμενες για μένα επάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Γιατί, λέει εκεί στον Ισαΐα, διάβαζα, ήταν κάποιες γυναίκες που ήταν αμέριμνες και κάποιες έφορες γυναίκες, λέει, και αυτές ήταν αμέριμνες και δεν βλέπανε το κακό τους μες στην αμεριμνησία τους που ερχόταν μπροστά. Και λέει ο Κύριος, εγώ, λέει, θα φέρω κακό. Θα ερημώσω τα χωράφια, θα ερημώσω τη γη. Θα έρθει ξηρασία, θα έρθει κακό. Αλλά εσείς, λέει, εκδηθείτε τη δόξα σας και τη ψιλοφροσύνη σας και ενδυθείτε σάκο και ενδυθείτε την ταπείνωση. Και αυτό θέλει ο Χριστός, να μπούμε στον δρόμο της προσευχής, να ταπεινωθούμε, να απεκδηθούμε την υπεροχή μας και την περηφάνεια μας και την καύχησή μας. Η καύχησή μας να είναι μόνο ο Χριστός, να είναι το όνομα το υπερπάν που εδόθηκε σε μας. Και παίρνει ο Κύριος τους δύο μαθητές, τους τρεις, τον Πέτρο και τους δύο τους Ιούς του Ζεβεδαίου, και ανεβαίνει στη Γεστημανή και προχωρήσας λίγο, έπεσε και προσκύνησε τον πατέρα ως εδάφους και άρχισε να αδειμονεί και άρχισε να αγωνιά, γιατί ήταν και άνθρωπος και ήταν ο άνθρωπος. Και μπορεί να και εσύ να έχεις αγωνίες και να δημονείς και να μην βλέπεις λύση στο αδιέξοδο που υπάρχει στη ζωή σου. Και σήμερα έρχεται ο Κύριος να σου φέρει τη λύση. Έρχεται να σου δώσει λύση. Αν και εσύ πέσεις στα γόνατα και στην προσευχή, θα τη δεις τη λύση. Θα δεις αυτό που ετοίμασε ο Χριστός για σένα. Είναι ένας αγώνας, η προσευχή, η εξήτηση του προσώπου του Κυρίου. Να μην αποκάμεις να προσεύχεσαι. Μην βαβαρηθούν οι οφθαλμοί σου και την πέσεις και κοιμάσαι και δεν καταλάβεις και δεν εννοήσεις την ώρα αυτή. Γιατί λέει ότι όλοι οι παρθένες εκοιμήθησαν άπασε. Και αυτό είναι που μένα με προβληματίζει. Δεν θέλω να με παίρει ο ύπνος ο πνευματικός. Θέλω να είμαι άγρυπνος. Θέλω να είμαι, να καταλάβω ότι σε λίγο θα σαλπίσει σάλπιγγα και εγώ να είμαι έτοιμος να δοξάζω τον Κύριο. Γιατί έρχεται ο Χριστός. Αμήν. Έρχεται ο Κύριος για να σου χαρίσει βασιλεία αιώνια, ασάλευτη, που δεν θα παρέλθει στους αιώνες. Η βασιλεία η τελευταία που παραδόθηκε στους Αγίους και έχει μια πορεία και έναν δρόμο του αγιασμού και της καθαρότητος. Μια πορεία κοντά μαζί με τον Χριστό, να προσεύχεσαι, να μην είσαι κοιμόμενος. Γιατί λέει στο 41, αγρυπνείτε, προσεύχεστε, για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Εάν δεν προσεύχεσαι και δεν είσαι άγρυπνος, θα εισέλθεις σε πειρασμό. Θα έρθει ο πειρασμός μέσα στη ζωή σου και δεν θα το καταλάβεις. Και μετά θα χτυπάς το κεφάλι σου και θα λες, πώς την πάτησα, πώς το έπαθα αυτό. Γιατί δεν προσευχόσουν να το έπαθες. Γιατί δεν ήσουν άγρυπνος. Και πολλές φορές το έχω πει στη ζωή μου. Και λέω, Κύριε, βοήθησέ με να είμαι άγρυπνος και πάντα προσευχόμενος για να καταλαβαίνω και να εννοώ. Να είμαι πάντοτε η καρδιά μου προσκολλημένη μέσα στο Λόγο Σου. Γιατί μέσα σε αυτό είναι και κρυμμένοι πάντα στη θησαυρή της γνώσεως και της σοφίας. Μέσα από αυτό τις θησαυρούς της γνώσεως και της σοφίας εγώ θα αντλώ τις λύσεις, την παρηγοριά, τη δύναμη, τη χαρά, την ευλογία μέσα στη ζωή μου.
Γιατί μόνο με το λόγο θα ζήσουμε, αδελφοί. Και με την πίστη μέσα στην καρδιά μας. Και πάλι εκ Δευτέρου πήγε και προσευχήθη, λέγον, Πάτερ, αν είναι δυνατόν τούτο το ποτήριο να παρέλθει παρέ μου, χωρίς να πιω αυτό, γεννηθήτω το θέλημά σου. Και ελθόν ευρίσκει αυτούς πάλι κοιμόμενους. Μήπως μας επισκέφτεται ο Κύριος και μας βρίσκει κοιμόμενους, αδερφοί. Μήπως μας έχει πάρει και εμάς αυτός ο πνευματικός ύπνος. Και εξέτασε τον εαυτό σου και θα καταλάβεις. Πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο. Έρχεσαι και ενώνεσαι μέσα στην παρουσία του Θεού. Ζει ο Χριστός ζωντανός μέσα στην καρδιά σου και μέσα στη ζωή σου. Έρχονται τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και της χαράς. Γιατί αν δεν έρθουν αυτά τα δάκρυα της ευγνωμοσύνης και της χαράς, δεν θα έρθει η παρηγοριά μέσα στη ζωή σου. Δεν θα έρθει δυνατός να φανερωθεί ο Κύριος. Ας εγκυρθούμε εκ του ύπνου, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Να μην είμαστε σαν τις γυναίκες αυτές τις αμέριμνες μέσα στην εκκλησία και να περπατάμε αμέριμνα και να έρθει εκείνη τη ώρα και να πούμε σαν τον Ηλί, ο Κύριος είναι, ας πράξει το αρεστό στους οφθαλμούς του. Ναι, ο Κύριος θα πράξει το αρεστό στους οφθαλμούς του, αλλά εγώ και εγώ θέλω να είμαι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου. Θέλω να είμαι στην αρπαγή της εκκλησίας. Θέλω να ζήσω αιώνια κοντά στο βασιλιά μου. Σε αυτόν που μου χάρισε την αιωνιότητα. Θέλουμε, αδερφοί. Αμήν. Δόξασε τον Κύριο μέσα την καρδιά σου και πες ευχαριστώ, Χριστέ μου, για όλα αυτά που μου χάρισες. Βοήθησέ με να είμαι άγρυπνος, να είμαι πάντα προσευχόμενος, πάντοτε να εξητώ τη δική σου παρουσία μέσα στη ζωή μου, πάντοτε να ζητάω το φως να περπατάω με αυτό. Μη με καταφτάνει ποτέ το σκοτάδι. Μην έρχεται ποτέ ο παλιός ο Γιώργος να ξυπνάει και ο παλιός ο άνθρωπος να έρχεται μέσα στη ζωή μας να μεγαλώνει. Αλλά αυτός να μικραίνει και να μεγαλώνει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας. Να μεγαλώνει ο Ιησούς Χριστός και να μορφώνεται ο χαρακτήρας του Χριστού μέσα στη ζωή μου. Γιατί αν αφήνεις πράγματα μέσα στην καρδιά σου, αυτά θα σε νικήσουνε. Έτσι και ο Ιούδας είχε αφήσει τη φιλαργυρία, αγαπούσε τα χρήματα. Και αυτά τα χρήματα τον οδηγήσανε στην αιώνια απώλεια. Τον οδηγήσανε να προδώσει τον Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε. Γιατί λέει η ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. Να προσέξεις την καρδιά σου αν είσαι φιλάργυρος. Μα δεν θα είμαι καλός οικονόμος. Θα είσαι. Αλλά δεν θα είναι τα χρήματα το παν στη ζωή σου. Δεν θα είναι η φιλαργυρία το παν στη ζωή σου. Δεν θα είναι να μαζέψεις χρήματα πολλά και περισσά. Μια φορά μου είχε μιλήσει ο Κύριος σε μια προσευχή. Εργάσου, λέει, για τη βασιλεία των ουρανών και για το θησαυρό τον αιώνιο. Και μη μεριμνάς και θέλεις να μαζέψεις χρήματα για αυτό τη ζωή. Δεν θυμάμαι ακριβώς τα λόγια που μου είχε πει η προφητεία. Αλλά εκείνη την περίοδο με είχε πιάσει κάτι και ήθελα να δουλεύω πολύ, να κάνω πολλά πράγματα, να μαζέψω χρήματα. Γιατί άνθρωποι ομοιοπαθείς είμαστε όλοι. Αλλά έρχεται ο Κύριος να μας βοηθήσει να καταλάβουμε ότι δεν είναι το παν αυτό. Το παν είναι να θησαυρίζουμε το θησαυρό μας εκεί που δεν μπαίνει ούτε ο κλέφτης, ούτε ο ληστής. Και να μην αφήνεις στην καρδιά σου τίποτα να μεγαλώνει παρά μόνο ο Χριστός. Γιατί ο Ιούδας άφησε. Γιατί ήρθε η ώρα, λέει ο Χριστός. Και όταν έρχεται προς τους μαθητές, κοιμάστε και αναπαύεστε. Ιδού επλησίασε η ώρα. Πιστεύουμε ότι επλησίασε η ώρα. Το πιστεύουμε ότι επλησίασε η ώρα. Έρχεται ο Χριστός. Ιδού έρχομαι ταχαίως. Λέγει ο Κύριος. Και εγώ θέλω να είμαστε έτοιμοι όλοι να μεταμορφωθούμε και να φύγουμε στον ουρανό. Να πετάξουμε στο μεσουράνημα και να συναντήσουμε τον Χριστό. Όλοι έτοιμοι, με τις λαμπάδες μας αναμένες. Να μην μας έχει νικήσει η φιλαργυρία, να μην μας έχει νικήσει η μόδα, να μην μας έχει νικήσει οι επιθυμίες του κόσμου και των άλλων πραγμάτων, αλλά να υπερισχύσει μέσα στην καρδιά μας ο Λόγος του Θεού και η Βασιλεία των Ουρανών. Εγέρθητη
ας υπάγομαι, ιδού επλησίασε ο παραδίδων με. Και ενώ αυτός ελάλη, έτη ιδού ο Ιούδας εις τον 12 ήρθε μετά του όχλου πολύ, με μαχαίρια, με ξύλα, με τους αρχιερείς, με τους πρεσβυτέρους, και είχε πει όποιον φιλήσω αυτός είναι. Με φίλημα παράδιδε τον Κύριο. Και όταν τον είδε, τον καταφίλησε και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Ενώ πάει να παραδώσει τον Χριστό, τον καταφυλάει. Υποκρισία μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Πρέπει να προσέξουμε, να μην υπάρχει υπόκριση που υπήρχε στους Φαρισαίους. Αλλά να είμαστε ευθύς, να αγαπήσουμε Κύριο τον Θεόν μας με όλη μας την καρδιά και τον αδελφό μας, τον πλησίον μας, σαν τον εαυτό μας. Φίλε, λέει, γιατί ήλθες? Τότε προσελθόντας επέβαλαν τα σχήρας επί τον Ιησού και έπιασαν αυτόν. Και ειδού εις μετά του Ιησού εκτείνεσαι χείρα, έσυρε τη μάχαιρα αυτού και χτυπήσε στο δούλο του αρχιερέας, απέκοψε το οτίον αυτού. Μη πας με τη δική σου δύναμη. Μη πας να φέρεις εσύ τη δικαιοσύνη. Μη πας εσύ να προπορευτείς του Θεού. Γιατί αν θα πιάσεις μάχαιρα, λέει, με μάχαιρα, λέει, θα απολεστείς. Γιατί λέει ο Χριστός ότι εγώ μπορούσα να παρακαλέσω τον Πατέρα μου και να στείλει 12 λεγεώνες αγγέλων να παραβρεθούν δίπλα μου και δεν μπορούσα να με αγγίξει κανένας. Αλλά έφτασε η ώρα του σκότους, έφτασε το πλήρωμα, όπως είπαμε, του χρόνου, έφτασε ο καιρός που έπρεπε να παραδοθεί ο Χριστός. Ως επιληστήν εξήλθατε με τα μαχαιρών και ξύλο να με συλλάβετε, καθήν ημέρα κάθε με πλησίον διδάσκον το ιερό, δεν με πιάσατε? Τούτο δε όλο έγινε για να πληρωθούσιν η γραφέ των προφητών. Τότε οι μαθητές πάντες αφήσαντας αυτόν και έφυγαν. Και έμεινε ο Χριστός μόνος του, με τους αρχιερείς, με τους πρεσβυτέρους, με τους ανθρώπους, τον όχλο που ήταν γεμάτος από μίσος και κακία για τον Χριστό. Και φανερωνόταν εκείνη την ώρα ότι ο εχθρός της ψυχής υπερίσχυσε, γιατί δεν ήξερε το τέλος ότι θα υπάρξει η Ανάσταση. Και τον συλλάβανε τον Ιησού, τον φέρανε μπροστά στον Καϊάφα, αλλά αυτό που μου έκανε, ενώ του καταμαρτυρούσανε, ενώ είχαν έρθει ψευδομάρτυρες, ενώ είπανε λόγια πολλά εναντίον του, αυτός λέει ο Ιησούς εσιώπα. Και είναι καλύτερα όταν είναι δύσκολα τα πράγματα να σιωπάς. Να σιωπάς. Και αυτό είναι το μήνυμα που θέλει ο Κύριος να μας δώσει απόψε, αδερφοί. Μέσα στις δυσκολίες μας, μέσα στους προβληματισμούς μας, να προσευχόμαστε, να μιλάμε στον Κύριο και να σιωπούμε. Μη λες πολλά λόγια. Δεν θα δικαιωθείς με τα πολλά λόγια. Δεν θα βγάλεις άκρη με τα πολλά λόγια. Θα μπλέξεις. Την πολυλογία δεν λείπει και η αμαρτία. Γι' αυτό ο Κύριος διάλεξε το δρόμο της σιωπής και το δείχνει και σε μας παράδειγμα σήμερα. Να ακολουθήσεις τον δρόμο της σιωπής. Θα προσεύχεσαι και θα σιωπάς. Θα υπομένεις. Μα πώς θα μπορέσω να υπομένω? Και πόσο να υπομένω? Συναντάω ανθρώπους εκεί στο ταξί, μου λένε, λέω, είναι καιρός να υπομένουμε. Ήρθαν δύσκολα τα πράγματα, αλλά πρέπει να υπομένουμε. Και πόση υπομονή, μου λέει ένας ταξιτζής εχθές, να έχω? Και πόση υπομονή να κάνω? Και άνθρωποι θυμώνουν και αγριεύουν. Αλλά η Εκκλησία του Χριστού έχει μάθει να υπομένει. Γιατί ο Κύριος μας δίνει υπομονή, αδερφοί. Να υπομένουμε και να περιμένουμε να έρθει να φέρει τη δική του δικαιοσύνη την ώρα που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για μας. Γιατί λέει, μη λυπήστε καθώς οι λυποί που δεν έχουν ελπίδα. Εμείς έχουμε ελπίδα, αδερφοί. Αμήν. Έχουμε ελπίδα. Γι' αυτό να σιωπάς, να περιμένεις, να αφήνεις σε αυτόν που κρίνει και ανταποδίδει δίκαια, να φέρει τη δική του δικαιοσύνη,
να φέρει το δικό του αποτέλεσμα μέσα στη δική σου ζωή. Με τη δική σου σιωπή θα σώσεις και τον άντρα σου. Με τη δική σου σιωπή θα σώσεις και τη γυναίκα σου. Με την υπακοή σου στο Λόγο του Θεού θα έρχεται ο Θεός και θα ενεργεί μέσα στη ζωή σου. Γιατί κατά πάντα ο Χριστός υπάκουσε στο Λόγο που του είπε ο Πατέρας. Και αυτό το Λόγο ήρθε και έδωσε σε εμάς. Και σήμερα μας λέει να τον υπακούσουμε κι εμείς. Και να σιωπήσουμε και να περιμένουμε να έρθει ο Κύριος να ενεργήσει μέσα στη δική μας ζωή. Να έρθει ο Κύριος να πει το δικό του Λόγο και να πει ότι ιδού τα πάντα τα κάνω νέα. Και θα ανοίξει ο Κύριος μπροστά μας μια θύρα μεγάλη και ενεργητική για να περάσει ο Άγιος λαός του Θεού. Θύρα ευλογίας και χαράς. Γιατί εδώ είναι η γη Γεσέν. Εδώ υπάρχει φως. Εδώ υπάρχει χαρά. Εδώ υπάρχει παρουσία του Θεού. Εδώ υπάρχει ο Κύριος των δυνάμεων. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι ο Χριστός μαζί σου. Και αυτός είναι που σε κρατάει από το χέρι. Το πιστεύεις αυτό? Είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Είναι ο ζωντανός και ο αιώνιος Θεός. Αυτός που έστειλε τον Χριστό επάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Είναι ανάμεσά σου ο αιώνιος. Αυτός ο οποίος είπε γεννηθεί το φως και έγινε το φως. Είπε λόγο και εκτελέστηκε. Και για σένα έχει λόγο ο Θεός και θα εκτελεστεί στη δική σου ζωή. Σιώπα και περίμενε την ώρα του Κυρίου. Γιατί δεν αργεί ο ερχόμενος. Θα έρθει ο Κύριος και θα ενεργήσει στη δική σου ζωή. Θα έρθει ο Θεός και θα φέρει τη δική του λύση που εσύ δεν έχεις φανταστεί και δεν έχεις σκεφτεί. Και θα δεις ότι όλα αυτά που σκεφτόσουν και φανταζόσουν σαν λύσεις δεν ήταν τίποτα μπροστά στην ελευθερία την οποία θα σου χαρίσει ο Χριστός. Σιώπα και περίμενε τον Κύριο. Γιατί λέει εκεί στον Ισαΐα, πόσο μου αρέσει αυτό το κεφάλαιο των Ιγάμα στον Ισαΐα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Λέει, αυτός ήταν καταθλιμμένος και βεβασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίον επί σφαγή και ως πρόβατο έμπροσθε του Κύροντος αυτό άφωνο, ούτω δεν άνοιξε το στόμα αυτού. Μην ανοίγεις το στόμα σου. Μην λες λόγια. Μην λες λόγια παραπανίσια. Για ένα λόγο άνοιξε το στόμα σου, για να δοξάσεις τον Χριστό. Να πεις αλληλούια, να πεις δόξα στον Κύριο. Αλληλούια. Σε ευχαριστώ Πατέρα. Και όταν θα κλείσεις τα μάτια σου να σκεφτείς ότι ο Χριστός ανέβηκε πάνω στο Σταυρό και πέθανε για σένα και να του πεις Χριστέ μου σ' αγαπώ, σ' αγαπώ Κύριε. Να κλείσεις τα μάτια σου και να σκεφτείς όταν του φοράγανε το αγκάθινο στεφάνι και άρχισαν και τρέχανε αίματα, πέθανε για σένα. Για σένα φόρεσε το σταυρό, ανέβηκε στο σταυρό. Για σένα φόρεσε το αγκάθινο στεφάνι. Για σένα άπλωσε τα χέρια του επάνω στο ξύλο και τα καρφώσανε. Για σένα υπέμεινε το γροθισμό. Εγώ έπρεπε να φάω τις γροθιές, αλλά στάθηκε μπροστά μου ο Χριστός και φάγε αυτός τη γροθιά. Εσύ έπρεπε να φας το ράπισμα, αλλά στάθηκε ο Χριστός μπροστά σου και φαγε αυτός το ράπισμα. Αυτόν τριχωμαδίσανε, εσένα έπρεπε να τριχωμαδίσουνε, αλλά στάθηκε ο Χριστός μπροστά και τον τριχωμαδίσανε και υπέμεινε σιωπηλός. Εσύ γιατί δεν περιμένεις και δεν σιωπάς και τρέχεις και λες πολλά, μη λες πολλά. Θα πες πέντε λόγους και αυτός θα είναι διαπνεύματος Αγίου. Πέντε λόγους θέλω πω, λέει ο Παύλος. Δεν θα πούμε πολλά λόγια. Δύο λόγους θα πούμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Αμήν αδερφοί. Αμήν. Και όταν θα σκέφτεσαι όλα αυτά που έκανε ο Χριστός για σένα και υπέμενε και αναλογίζει, έρχεται μέσα στη ζωή, στη σκέψη σου και στο μυαλό σου όλη αυτή η θυσία και τότε θα του λες «Σε αγαπώ», τότε θα τρέχουνε δάκρυα ευγνωμοσύνης και χαράς και παρηγοριάς στα μάτια σου και τότε ο Χριστός θα είναι δυνατός μέσα στη ζωή σου. Αμήν. Και θα έρχεται η πλήρωση του Πνεύματος του Αγίου. Θα έρχεται η δύναμη και θα υπομένεις. Θα έρχεται η δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και θα αντέχεις όλα αυτά τα βαριά φορτία και θα περπατάς στο δρόμο σου με τα χαράς γιατί θα ξέρεις με σιγουριά ότι μαζί σου είναι ο Κύριος. Μην λίγο πιστήσουμε αδερφοί.
μην πάμε προς τα πίσω, αλλά μπροστά να περπατήσουμε την οδό που βαδίζει για τον ουρανό, ως πρόβατο, άκακο. Γιατί λέει αυτός, τι σε πίστευσε, λέει, στο κήρυγμα ημών και ο βραχίωνας του Κυρίου στην απεκαλύφθη, διότι ανέβη ενώπιον αυτός τρυφερόν φυτό και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν είχε είδος ουδέ κάλος και είδαμε αυτόν και δεν είχε ωραιότητα ώστε να επιθυμούμε αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας και ως άνθρωπος από το οποίο απεστράφει της το πρόσωπο αυτού καταφρονήθη και όσου δεν ελογήσει αυτόν. Αυτός το όντιτας ασθενείας ημών εβάσταξε. Αυτός. Αμήν. Αυτός εβάσταξε την ασθένειά σου και επιφορτίστη τις θλίψεις μας. Και ενώ νομίσαμε αυτόν τετραυματισμένο και πεπληγωμένο από του Θεού και τεταλαιπωρημένο, αλλά αυτός σε τραυματίστη για τις παραβάσεις σου. Αμήν. Γι' αυτό θυσίασε ο Πατέρας. Για τις ασθένειές σου, για τις θλίψεις σου, για τις παραβάσεις σου, για τις αμαρτίες σου, για όλα έκανε θυσία ο Πατέρας. Χαίρεσε. Μπορεί να πεις αλληλούια Κύριε. Σε δοξάζω μέσα την καρδιά μου, γιατί έδωσες για μένα χαρά και ευλογία στη ζωή μου. Γιατί δεν άξιζα Κύριε, και αλλά έστειλες για μένα το Χριστό να με πάρει μέσα από το λάκκο της ταλαιπωρίας μου, μέσα από το βορβορό διπυλό, μέσα από το αδιέξοδο, να με φέρεις στο θαυμαστό του δικό του φως, να μου δείξει τη βασιλεία των ουρανών, να μου δείξει το δρόμο που οδηγεί και να μου δώσει και νόηση να καταλάβω το θέλημα του Πατέρα. Γι' αυτό να σιωπάς. Αμήν. Να σιωπούμε. Μη λες πολλά λόγια. Μη λέμε πολλά. Αλλά να δοξάζουμε τον Κύριο. Να σκύψουμε τις κεφαλές μας και να πούμε Κύριε, ευλόγησέ μας αυτή την ώρα. Ευλόγησέ με Κύριε. Γιατί θέλω να είμαι ευλογημένος του Κυρίου. Θέλω να είσαι η ευλογημένη του Κυρίου. Τι άλλο θέλεις. Άμα είσαι η ευλογημένη του Κυρίου, θες κάτι άλλο. Θες να έχεις πολλά, θες να έχεις περισσά, τι θέλεις, αφού θα είσαι η ευλογημένη του Κυρίου, θα έχεις τα πάντα. Αμήν. Τα πάντα. Και πολλά και περισσά. Γιατί ο Κύριος είναι πλούσιος και θα σου πλουτίζει με τον πλούτο το δικό του. Θα έχεις χαρά, θα έχεις αγάπη, θα έχεις ελπίδα, θα έχεις παρηγοριά, θα έχεις δύναμη. Πού είναι αυτά, μου λέει μια γυναίκα. Στο Χριστό. Στον Κύριο, μόνο στον Κύριο υπάρχουν αυτά. Δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, αδελφέ και αδελφοί. Μη ψάχνεις, μη ψηλαφίζεις στο σκοτάδι να βρεις θησαυρούς. Ο καλός ο θησαυρός είναι ο Ιησούς Χριστός, ο καλός ο Μαργαρίτης. Τα αξίζει να τα πουλήσεις τα πάντα, να τα αφήσεις τα πάντα και να τα δώσεις όλα. Γιατί ο Κύριος έχει προσδιορίσει να έρθει το κακό, αλλά πίσω από αυτό θα έρθει η ευλογία για το δικό του λαό, για τα δικά του παιδιά. Και αρκεί εμείς να υπομένουμε και να περιμένουμε. Γιατί έρχεται ο Κύριος μας μιλάει και μίλαγε στον Ιωνά και του λέει Ιωνά πήγαινε. Γιατί εγώ αποφάσισα να καταστρέψω την Νινεβή. Πήγαινε να κηρύξεις μήνυμα σωτηρίας και μετάνοιας, επιστροφής. Αλλά ο Ιωνάς δεν άκουσε. Παράκουσε ο άνθρωπος του Θεού, αυτός που είχε γνωρίσει τη φωνή του Κυρίου και τη είχε διακρίνει να ακούει το άκουσμα της φωνής του Κυρίου. Εσύ, εγώ, παρακούμε και δεν ακούμε όταν μας μιλάει ο Κύριος και όταν μας οδηγεί εν την οδό. Και του λέει πήγαινε και αυτός πήγε στη Θαρσής. Ενώ ο Κύριος είπε να πάει στην Νινεβή, αυτός πήγε στη Θαρσής. Εσύ ποια πορεία έχεις πάρει. Ο Κύριος σου είπε θα πας στον ουρανό. Έχεις πάρει την πορεία σου να πας στον ουρανό. Ο δρόμος σου και το βηματισμό σου είναι για τον ουρανό. Είναι για τη βασιλεία των ουρανών. Ή μπήκε στο πλοίο σου και πας στη Θαρσής. Αν πας στη Θαρσής θα σε βρούνε κύματα. Θα σε βρούνε φουρτούνες. Αλλά θα σε περιμένει και το κήτος. Γιατί θα σε φέρει ο Κύριος σε σύνεση για να καταλάβεις
και σε μετάνοια την καρδιά σου για να εννοήσεις, για να εκτελέσεις μέσα στη δική σου ζωή το έργο του Θεού για να σωθείς και να λάβεις σωτηρία και ζωή αιώνια. Μέσα στο κήτος θα το καταλάβεις. Για να πεις γεννηθεί το Κύριε το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Μέσα στην ταλαιπωρία σου. Γιατί δεν καταλαβαίνεις όταν ο Κύριος ήρθε να σε διδάξει εν τη οδό. Όταν ήρθε ο Κύριος να σε διδάξει για την ωφέλειά σου. Όταν ήρθε ο Κύριος και σου έλεγε λόγια αγάπης και προτροπής για να ωφεληθείς. Εσύ έλεγες όχι και στρεφόσουνα στο δικό σου δρόμο. Πάψε να περιπατάς τη δική σου οδό. Περιπάτησε την οδό που φέρνει στη Βασιλεία των Ουρανών. Ας τα όλα πίσω και προχώρα μπροστά. Γιατί μόνο εκεί θα γευθείς τον ουρανό. Θα γευθείς τον Κύριο. Θα γευθείς τη χαρά και την ευλογία την ετοιμασμένη πριν χρόνων αιωνίων για εσέ. Πάψε να περιπατάς προς τη Θαρσής. Πάψε να περιπατάς το δικό σου δρόμο και στρέψε προς την παρουσία του Κυρίου και τότε θα δεις το χέρι του Θεού κρατεό μέσα στη δική σου ζωή. Θέλεις? Αυτό είναι το ερώτημα. Το μέγιστο ερώτημα. Θέλεις? Αν θέλεις ακολούθησέ με. Αν θέλεις ακολούθη με, λέει ο Κύριος. Αν θέλεις. Θέλουμε να πούμε όλοι σήμερα, αδερφοί. Θέλουμε να σε ακολουθήσουμε, Κύριε, γιατί εσύ είσαι ο καλός, ο ποιμένας. Θέλουμε να σε ακολουθούμε πάντοτε, Χριστέ μου, γιατί εσύ γνωρίζεις την οδό που θα μας φέρει στον ουρανό και στον Πατέρα μας τον ουράνιο. Θέλουμε να ακολουθούμε τα δικά σου ίχνη των ποδών σου, Κύριε, και να μην στρέψουμε ποτέ δεξιά ή αριστερά. Θέλουμε μέσα την καρδιά μας να περπατάμε την οδό και να σε δοξάζουμε, Πατέρα. Θέλουμε να μείνουμε πιστοί ως το τέλος. Θέλουμε να είμαστε όλοι στην αρπαγή της Εκκλησίας σου. Θέλουμε. Αμήν, αδερφοί. Αλληλούια. Ζει ο Χριστός. Ζει ο Κύριος. Αυτός είναι που σε προσκαλεί. Δεν σε κάλεσε ο ουδής άνθρωπος. Σε κάλεσε ο Ιησούς Χριστός, ο αιώνιος. Αυτόν που πιάσανε και το συλλάβανε εκείνη τη νύχτα και τον οδηγήσανε πάνω στο σταυρό του Γολγοθά. Αυτό σε κάλεσε, το αρνείο, το άκακο, για να τον ακολουθήσεις και να περπατήσετε μαζί το δρόμο που φέρνει στη ζωή την αιώνια. Περπάτη μαζί μου, λέγει ο Κύριος. Περπάτα μαζί μου για να βρεις αυτό που έψαχνες στη ζωή σου και ήσουν άδειος και κενός και δεν γέμιζες ποτέ. Ήσουν πάντοτε αδιανός, αλλά ήρθα εγώ και γέμισα την καρδιά σου με τη δική μου παρουσία. Μην απομακρύνεσαι από τη δική μου παρουσία, λέγει ο Κύριος ο Θεός. Ευχαριστούμε το Θεό, γιατί πραγματικά μας αγαπάει ο Χριστός. Ο Θεός είναι αγάπη. Αμήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Ας περπατήσουμε αυτό το δρόμο της αγάπης. Ας περπατήσουμε αυτό το δρόμο που θα μας φέρει κοντά Του. Όχι με τη δική μας εγώ και θέλω. Ο Ιωνάς επήγε στην Νινεβή εν τέλει. Πήγε. Αλλά πήγε μέσα στην ταλαιπωρία. Και πάλι δεν είχε εννοήσει. Κήρυξε, έκανε αυτό που ήθελε ο Θεός. Αλλά δεν το ήθελε αυτός και δεν το είχε καταλάβει. Και κάθισε έξω από την πόλη και περίμενε να καταστραφεί η πόλη και όταν είδε ότι η πόλη δεν καταστράφηκε, λέει, ξέρω ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων, συγχωράς, μακρόθυμος και συγχωρείς αυτούς που μετανοούνε. Γι' αυτό δεν ήθελα να πάω. Γι' αυτό δεν ήθελα να κάνω το θέλημά σου, Κύριε. Πόσες δικαιολογίες μπορεί να πεις μέσα στη ζωή σου γιατί δεν θέλεις να κάνεις το θέλημα του Θεού. Αλλά ο Θεός θα σε βοηθήσει να καταλάβεις. Θα πεις την κολοκυθιά να φυτρώσει. Και ο Ιωνάς χάρηκε γιατί είχε φυσήξει άνεμος καυστικός και κεγότανε και ζεσθενότανε. Και επέτρεψε ο Θεός και ήρθε ένα σκουλίκι και έφαγε την κολοκυθιά και αγανάκτησε. Και του λέει ο Θεός, είναι καλό να αγανακτήσει Ιωνά?
Εσύ ελυπήθηκες για την κολοκύθη την οποία χάθηκε. Εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους που θα οδηγόντουσαν στην απώλεια. Δεν ξέρω αν κατάλαβε τελικά ο Ιωνάς αυτό που του λέγει ο Θεός. Και δεν ξέρω αν καταλαβαίνεις και αν καταλαβαίνω αυτό που μας λέει ο Θεός σήμερα. Είναι συμφέρον να τα αφήσεις όλα. Είναι συμφέρον να ακολουθήσεις τη δική σου πορεία που οδηγεί προς τον ουρανό. Όχι τη δική σου καρδιά που θα σε οδηγήσει στην απώλεια και θα σε οδηγήσει έξω από τη βασιλεία των ουρανών. Και εν τέλει μπορεί να μην σε οδηγήσει έξω από τη βασιλεία των ουρανών, αλλά σε οδηγήσει στην ταλαιπωρία και στο βασανισμό. Γιατί να ταλαιπωρηθείς και να βασανιστείς. Αλλά σήμερα να μείνουμε σιωπηλοί και να πούμε, Κύριε, βοήθησέ μας να καταλάβουμε τι ακριβώς είναι το θέλημά σου. Βοήθησέ μας, Κύριε, να καταλαβαίνουμε πάντοτε το δρόμο που πρέπει να ακολουθούμε. Να καταλαβαίνουμε την ώρα, όπως ήξερε ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, ότι έφτασε η ώρα. Να έχουμε και εμείς αυτή τη ετοιμότητα και να ξέρουμε ότι έφτασε η ώρα. Γιατί έρχεται ο Χριστός να μας παραλάβει και θα ακουστεί σάλπιγγα πάνω στον ουρανό. Θα ακουστεί το σάλπισμα, η φωνή του Αρχαγγέλου και οι έτοιμοι θα λάβουν μέρος στη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτή είναι η αγωνία του Θεού, να μας ετοιμάσει όλους, η αγωνία του Πνεύματος του Αγίου, να ετοιμαστούμε όλοι, να είμαστε έτοιμοι εκείνη την ημέρα και να μην περιπατάμε σαν εκείνες τις γυναίκες αμέριμνοι μέσα στην Εκκλησία. Νύν καιρός ευπρόσδεκτος, νύν ημέρα σωτηρίας. Σήμερα σε προσκαλεί ο Χριστός να λάβεις και εσύ μέρος σε αυτή την Ανάσταση και σε αυτή την αρπαγή της Εκκλησίας στη Βασιλεία των Ουρανών και στη ζωή την αιώνια. Είναι δική σου απόφαση. Σου εύχομαι και εύχομαι στον εαυτό μου να πάρουμε καλές αποφάσεις, αδερφοί. Καλές αποφάσεις. Καλές αποφάσεις. Να πάρουμε απόφαση του θανάτου. Είναι μια καλή απόφαση. Παππούμε, βοήθησέ μας, Κύριε, να την πάρουμε αυτή την απόφαση. Ήθε ο Κύριος να μας ευλογήσει αυτό το βραδινό και να μας φέρει όλους εκείνη την ημέρα στη δική Του παρουσία.